Να δούμε το έργο της αναγνώρισης, πόσο δύσκολο είναι σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, σε αυτή τη συγκεκριμένη τραγωδία, κύριε Λέων. Δηλαδή, εδώ εσείς ίσως είστε και εξοικειωμένοι ιατροδικαστές, όχι ίσως, με τη διαδικασία αυτή. Εδώ όμως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να θάψουν. Δεν βρίσκουν τίποτα για να θάψουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, κύριε Νιφλή, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο ήταν ένα υπαρκτό ενδεχόμενο μέχρι εχθές που συζητούσαμε, επειδή όπως ξέρετε χθες συνέχισαν οι διαδικασίες ανέβρεσης περαιτέρω σωρών από τα βαγόνια που δεν είχαν διερευνηθεί μέχρι τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το γεγονός απομακρύνεται. Και απομακρύνεται γιατί όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, αυτή τη στιγμή έχουμε μια λίστα συγγενών οι οποίοι έχουν δηλώσει ως αγνοούμενους 56 άτομα και ουσιαστικά στο νεκροτομείο υπάρχουν ήδη 57 σωροί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συγγενής, ο οποίος δεν θα παραλάβει σωρό για το δικό του άνθρωπο. Βέβαια, και από τους 57, κύριε Λέων, δεν έχουν αναγνωριστεί, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, 33, 24 μόνο έχουν ταυτοποιηθεί. Πράγματι, η διαδικασία της ταυτοποίησης προχωρά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η διαδικασία αυτή προχωρά ανάλογα και με το πόσο πριν πόσο διάστημα έχει ο κάθε συγγενής δώσει το δικό του δείγμα DNA. Πόσο περίπου χρειάζεται για κάθε άνθρωπο, για να έχουμε έτσι μια εικόνα πάνω κάτω? Λοιπόν, να διευκρινίσουμε λοιπόν και αυτό. Ξέρετε, μία συνήθις διαδικασία γενετικής εξέτασης είναι κάποιων λίγων εβδομάδων. Δηλαδή, για να πάρουμε αποτελέσματα από ένα γενετικό εργαστήριο, όταν περιμένουμε ως ιατροδικαστές σε μία συνήθι διαδικασία, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και κάποιες εβδομάδες. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, οι διαδικασίες έχουν γίνει σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Εύλογο και μάλιστα νομίζω είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τους συναδέλφους που εργάζονται στο πεδίο. Όπως βλέπετε, ήδη μέσα στα πρώτα 24 ώρα, δεν έχει περάσει δεύτερο 24 ώρα ουσιαστικά από τη στιγμή της δειγματοληψίας και έχουμε αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ γρήγορες. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε ήδη 24 ταυτοποιήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40% των σωρών. Και είμαι βέβαιος ότι και σήμερα θα έχουμε ένα ανάλογο νούμερο, καθώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Και πρέπει να πω, γιατί νομίζω είναι σημαντικό για τους συγγενείς κυρίως που αγωνιούν, ότι ακόμα και αν χρειαστεί δεύτερη δειγματοληψία, θα πάρθει και δεύτερη δειγματοληψία, δηλαδή θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια προφανώς για να μπορέσουμε να αποδώσουν οι συνάδελφοι σε κάθε άνθρωπο τη σωρό του δικού του ανθρώπου. Και επίσης υπάρχουν και εργαλεία όπως για παράδειγμα οι ιατροδικαστές του στόματος ή οι ανθρωπολόγοι, οι οποίοι ακόμα και αν δεν μπορέσουμε μέσω DNA να κάνουμε μια διαδικασία, υπάρχουν εναλλακτικά επιστημονικά εργαλεία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, κύριε Λέων, ναι, για το αν υπάρχει περίπτωση κάποιοι να μην ταυτοποιηθούν ποτέ. Κοιτάξτε, ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε. Βέβαια, ενθαρρυντικό, σας ξαναλέω, είναι το γεγονός ότι η λίστα αγνοωμένων είναι μικρότερη από τη λίστα των σωρών. Θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό τέτοιο ενδεχόμενο εάν είχαμε το αντίθετο. Δηλαδή, εάν η λίστα αγνοωμένων ήταν, για παράδειγμα, 60 και η σωρή που είχαμε ήταν 40, εκεί πραγματικά θα βρισκόμασταν μπροστά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Όμως εδώ ευτυχώς, εντός εισαγωγικών βέβαια, αντιλαμβάνεστε σε μια τέτοια τραγωδία είναι η έκφραση, έχουμε σωρούς, άρα αυτό που μένει είναι να εργαστούν οι συνάδελφοι και οι υπόλοιποι επιστήμονες πάνω σε αυτές, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν ταυτότητα σε κάθε σωρό.